Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες για την κατάρρευση της γέφυρας των Μποζαϊτίκων. Σε βάρος των δύο, του μηχανικού ασφαλείας και ενός χειριστή, έχει ασκηθεί ήδη δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παραβίαση κανόνων οικοδομικής με βάση το άρθρο 286 του ποινικού κώδικα. Τα εν λόγω άτομα είχαν λάβει προθεσμία κατά την προσαγωγή τους το πρωί της Δευτέρας. Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ένας ακόμη. Για την τραγωδία που στοίχισε την ζωή σε έναν 43χρονο κατηγορούνται ακόμη δύο εργαζόμενοι της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο. Ωστόσο προς το παρόν δεν είναι εφικτό να μεταβούν στα δικαστήρια καθώς νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Ο ένας με σοβαρά τραύματα και στο νοσοκομείο του Ρίου, ο άλλος με ελαφρότερα τραύματα. Ενώ το πέμπτο άτομο που αναζητείται αναμένεται να παρουσιαστεί στον ανακριτή αυτοβούλος. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας επισκέφθηκε τους τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Άγιου Ανδρέα υποβλήθηκαν σε πολύ δύσκολα χειρουργία, αλλά η κατάστασή τους εξελίσσεται πολύ καλά. Τους επισκεφθήκαμε με τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Χρυσόστομο, με παρουσία του οποίου ενδυναμώνει τους ασθενείς, το προσωπικό και εμάς. Σοκάρουν τα όσα περιγράφει στην κάμερα του Ιόνιαν ένας τραυματίας της φωνικής κατάρρευσης της γέφυρας. Ακούω το ένα σφυρί, είμαι ακριβώς στο περιθώριο γέφυρας και έξω. Και ακούω το σφυρί, το ένα σφυρί να χτυπάει. Μόλις χτύπησε το ένα σφυρί 2-3 φορές, δεν πρόλαβα να γυρίσω πίσω, να πω στα παιδιά, φύγετε. Έπεσε όσοι ήταν από κάτω. Καταπλακώθηκαν, είδαμε κεφάλια. Είδαμε χέρια, είδαμε πόδια, είδαμε κόσμο πολύ. Από κάτω αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ξεχάσει άνθρωπος. Ο ίδιος θυμάται τις δραματικές ώρες που έζησε την στιγμή που οι τόνοι τσιμέντου καταπλάκωσαν τον ίδιο και άλλα άτομα. Τώρα ο ίδιος ζητά δικαίωση και απόδοση ευθυνών. Μπήκαμε και οι δυο μας μαζί στην τρύπα, υπήρχε μια τρύπα, να μπορέσει, του λέω πες μέσα και τράβα το από το μπατζάκι λίγο να μπορέσω να το πιάσω. Μόλις είδε ο Γιώργος, τι είδες Γιώργο? Μόλις είδε το κεφάλι του αγγιγμένου του ανθρώπου, όλο, του λέω άστον μπαμπά, πιάσει την καρδιά να δουλεύει, μου λέει δεν δουλεύει μπαμπά, μου λέει τέλος. Του λέω βγες έξω, πάμε να βγάλουμε τους άλλους. Προσπαθήσαμε, δώσαμε 100% της δύναμής μας και στο τέλος εγώ προσωπικά από την πολύ σκόνη υποθύμησα, με πήραν στο νοσοκομείο. Οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια της γέφυρας έχουν σταματήσει, καθώς διαπιστώθηκε πως μετά από 3 ημέρες εξονυχιστικού ελέγχου, ακόμη και με την παρουσία ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, δεν υπήρξε κανείς που να είχε καταπλακωθεί από τους τόνους τσιμέντου.